Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο 17 Μαρτίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νερού που γιορτάζεται στις 22 Μαρτίου, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Κομοτηδής, με την Εθελοντική Ομάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, διοργάνωσε σήμερα Σάββατο 17 Μαρτίου ενημερωτική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης σχετικά με ζητήματα που αφορούν το νερό, με τίτλο «Νερό, πηγή ζωής». Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής με την Εθελοντική Ομάδα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνάρτηση με την Προτεραιότητα 3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2015-2019, με στόχο την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή βιωσιμότητα, διοργάνωσαν σήμερα Σάββατο 17 Μαρτίου δράσεις με τίτλο «Νερό, πηγή ζωής», με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νερού που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου. Έτσι λοιπόν, πραγματοποιήθηκε street action στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εθελοντές του κέντρου μοίραζαν ενημερωτικό υλικό και απαντούσαν σε ερωτήματα των πολιτών. Επιπλέον, στο χώρο της δράσης υπήρχε και μία μικρή έκθεση από φωτογραφίες, οι οποίες απεικόνιζαν τη χρησιμότητα της εξοικονόμησης του νερού. Με λένε Άρια Κυνηγάκη, είμαι φοιτήτρια νομικής και είμαι συντονίστρια της Ομάδας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Europe Direct Κομοτηνής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του νερού στις 22 Μαρτίου, οργανώσαμε μία δράση ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το νερό. Δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και το ποσοστό θνησιμότητας από ασθένειες που σχετίζονται με το νερό είναι πάρα πολύ ψηλό. Επομένως, οργανώσαμε μία συλλογή πληροφοριών με την οποία θα ενημερώνουμε σχετικά με τη μόλυνση και την έλλειψη νερού και δίνουμε πρακτικές συμβουλές εξοικονόμησης. Το απόγευμα στις 5 η ώρα στο γραφείο του Europe Direct, στην Τζανακλή 15, θα προβάλλουμε και ένα ντοκιμαντέρ που θα μιλήσουν εκπρόσωποι από τη ΔΕΙΑΚ Κομοτηνής και την Οικολογική Ομάδα Ροδόπης. Ποιες είναι οι απλές κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν οι 800.000 φορολογούμενοι που έχουν κάνει ρυθμίσεις στην εφορία? Από φέτος στέθηκε ως προϋπόθεση για να διατηρήσει ένας φορολογούμενος τη ρύθμιση τμήματικής εξόφλησης που έχει λάβει από τη φορολογική διοίκηση, οφείλει να εξοφλεί ή να ρυθμίζει έγκαιρα όλες τις νέες φορολογικές οφειλές του. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο κυρίως για όσους έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία πλέον δεν προσφέρεται στους φορολογούμενους. Προσφέρεται μόνο η πάγια ρύθμιση έως 12 δόσεις για τακτικές φορολογικές οφειλές, όπως ο φόρος εισοδήματος έμφυα και έως 24 δόσεις για έκτακτες φορολογικές οφειλές. Εντός του έτους, οι φορολογούμενοι με ρυθμίσεις οφειλών θα κινδυνεύσουν να χάσουν τις ρυθμίσεις τους, καθώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις δύο μεγάλες φορολογικές υποχρεώσεις. Το εκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα εκδοθεί το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου και η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί έως και σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, δηλαδή τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο, και τον φετινό έμφυα, του οποίου το εκαθαριστικό αναμένεται να εκδοθεί το αργότερο έως τα τέλη Αυγούστου και ο φόρος να πληρωθεί σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις, από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο. Έτσι, ακόμη και μία μέρα να καθυστερήσουν οι οφειλέτες να εξοφλήσουν την πάγια ρύθμιση στις παραπάνω οφειλές, θα χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων ή άλλες ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του ρυθμιζόμενου ποσού που οφείλουν στην εφορία θα γίνει άμεσα απαιτητό και κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης όπως οι κατασχέσεις. Η εμπρόθεσμη ρύθμιση των φορολογικών οφειλών είναι πλέον τεχνητά εφικτή, καθώς άνοιξε η σχετική επιλογή στο Taxisnet. Η ρύθμιση των οφειλών ληξει πρόθεσμων και μη γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης που διαθέτει κάθε φορολογούμενος για το Taxisnet. Στη σχετική εφαρμογή θα πρέπει ο φορολογούμενος να δηλώσει το ύψος του μηνιαίου εισοδήματός του, τις μηνιαίες δαπάνες του και από τη διαφορά να προκύπτει η δυνατότητά του να εξυπηρετεί τη ρύθμιση. Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση θα πρέπει εντός 3 εργάσιμων ημερών να πληρωθεί η πρώτη δόση. Η ρύθμιση είναι έντοκη με αιτήσιο επιτόκιο 8,76%.
Η δεύτερη επιλογή που έχουν οι φορολογούμενοι είναι να κάνουν χρήση των προγραμμάτων άτοκων δόσεων που προσφέρουν οι τράπεζες στους κατόχους πιστωτικών καρτών. Πριν λήξει η προθεσμία πληρωμής, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν μέσω της πιστωτικής τους κάρτας τη νέα φορολογική οφειλή και μάλιστα άτοκα έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις. Στον θάνατο 2 μεταναστών και τον σοβαρό τραυματισμό 7 άλλων κατέληξε η καταδίωξη το πρωί του Σαββάτου από αστυνομικούς στην παλαιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης. Το περιπολικό ξεκίνησε να καταδιώκει το ύποπτο αυτοκίνητο, το οποίο δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών από το ύψος της Κομωτινής. Όταν το αυτοκίνητο με τους 9 επιβαίνοντες έφτασε στο ύψος της ποταμιάς, ανετράπη για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ένας από τους μετανάστες ανασύρθηκε νεκρός στο σημείο της ανατροπής, ενώ ένας δεύτερος έχασε τη ζωή του κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι 7 τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ξάνθης, με την κατάσταση των 2 εξ αυτών να κρίνεται ως πολύ σοβαρή. Τραγωδία με 2 μετανάστες νεκρούς και άλλους 7 σοβαρούς τραυματίες σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου μετά από καταδίωξη του οχήματος στο οποίο επέβαιναν από αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταδίωξη στην παλαιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης ξεκίνησε από την Κομωτινή, όταν ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Όταν το αυτοκίνητο με τους 9 επιβαίνοντες έφτασε στο ύψος της ποταμιάς, ανετράπη για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ένας από τους μετανάστες ανασύρθηκε νεκρός στο σημείο της ανατροπής, ενώ ένας δεύτερος έχασε τη ζωή του κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι 7 τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ξάνθης, με την κατάσταση των 2 εξ αυτών να κρίνεται ως πολύ σοβαρή. Και πάμε να περάσουμε στον τομέα της εκπαίδευσης. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δημόσιας διοίκησης. Ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων ορίζεται συνολικά στις 1.000, οι οποίες διαμοιράζονται στα 2 εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΕΑΠ στο διαδίκτυο www.eap.gr για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και ξεκινάει από την 12η Μαρτίου. Το σύστημα υποβολής θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 1.200 αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση όχι το πέραν της 30ης Μαρτίου. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπαριθμών 370-21 Δευτέρου 2018 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» με εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες και έναρξη σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο τον Οκτώβριο του 2018 και για το εωαρινό εξάμηνο τον Μάρτιο του 2019. Ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων ορίζεται συνολικά στις 1.000, οι οποίες διαμοιράζονται στα 2 εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ως εξής: 500 θέσεις με έναρξη φίτησης στο χειμερινό εξάμηνο και 500 θέσεις έναρξης φίτησης στο εωαρινό εξάμηνο. Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Για την εισαγωγή των φοιτητών στο χειμερινό και στο εωαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 18-19 θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης. Στην επιλογή των φοιτητών θα προηγηθούν όσοι είχαν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του 2017. Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία, δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και αντίστροφα, διότι αυτό συνεπάγεται στη διαγραφή τους από τους πίνακες των υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που εγγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών. Η ανακοίνωση των ονομάτων θα γίνει την 7η Μαΐου του 2018. Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 2552 του 1997. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και στην αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο πρόγραμμα σπουδών. Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του ΕΑΠ. Το ΕΑΠ ανανεώνεται, περιλαμβάνει μια σειρά πράγματα, νέα προγράμματα σπουδών, ανοιχτότητα του ΕΑΠ, ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο που επιτέλους γίνεται ανοιχτό. Παράλληλα, ανακοινώθηκε κι άλλο ένα προπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο θα ολοκληρωθεί άμεσα. Ένα πρόγραμμα που αποτελεί συνεργασία του ΕΑΠ με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και είναι στο δημόσιο management.
Σημαντική αλλαγή είναι και η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων θεματικών ενωτήτων, η οποία θα γίνεται και αυτή χωρίς τη διαδικασία κλήρωσης. Για πρώτη φορά, οι θεματικές ενότητες, αυτό που λέμε μαθήματα στο ΕΑΠ, προσφέρονται ανά εξάμηνο. Στο site του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και στη σελίδα www.eap.gr μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις για τα ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών έως τις 22 Ιουλίου και ως την 1η Ιουλίου για τις μεμονωμένες θεματικές ενότητες. 4 σκηνοθέτες της θεατρικής ομάδας της πολιτιστικής κίνησης Νομού Ροδόπης από το 2003 μέχρι και σήμερα ζωντανεύουν επί σκηνής, ο καθένας μέσα από τη δική του οπτική, 4 πίνακες εκλεκτών γράφων. Η σύλληψη και η σκηνοθεσία είναι του Χρήστου Γρόζου, της Μυρσίνης Λαντζουράκη, του Κωνσταντίνου Μαυρίδη και της Άννης Μαχαιροπούλου. Εκτός πλαισίου, 60 λεπτά σε μια πινακοθήκη όπου τα έργα τέχνης μας διηγούνται τις ιστορίες τους. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε σήμερα Σάββατο 17 και αύριο Κυριακή 18 Μαρτίου στις 9 το βράδυ στο στέκι της πολιτιστικής κίνησης Νομού Ροδόπης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Είμαστε εδώ στην πολιτιστική κίνηση με τους αγαπημένους μου φίλους και σκηνοθέτες για να μας πούνε για τα έργα που θα παίξουν για τα 40 χρόνια της πολιτιστικής κίνησης. Μια ιδέα του Χρήστου Γρόζου. Θα μας μιλήσει ο καθένας για το έργο που θα παίχτει. Εσείς κλείσαμε 40 χρόνια, ήδη έχουν μπει στο 41ο, το 57 δεν ξεκίνησε η πολιτιστική κίνηση. Και είχα μια σύλληψη ότι καλό είναι οι σκηνοθέτες που περάσαν από την πολιτιστική κίνηση να κάνουν κάτι όλοι μαζί, που νομίζω στην πόλη μας δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε τη δυνατότητα στο κάθε σκηνοθέτη να εμπνευστεί και να παρουσιάσει αυτό που θέλει. Ξεκινάμε με την Άννη. Λοιπόν, ποιο είναι το έργο σου, Άννη? Εμείς ξεκινήσαμε με τη Μόνα Λίζα του Νταβίντσι. Βέβαια, στην πορεία μπήκε και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής του Νταβίντσι. Οπότε έχουμε δύο πίνακες, του ίδιου ζωγράφου βέβαια. Και αυτό που κάναμε είναι κομμωδία. Και βγήκε μέσα από αυτοσχεδιασμούς που έγιναν μέσα από τις πρόβες, γιατί δεν είχαμε κάποιο κείμενο συγκεκριμένο να ακολουθήσουμε. Οπότε είπαμε, αν δημιουργηθεί κάτι μέσα από τις πρόβες που κάνουμε και μέσα από αυτά που δημιουργούν τα παιδιά, θα το κρατήσουμε. Και κάπως έτσι να παίζουν ο Άρης ο Κιλιγκαρίδης, ο Δημήτρης ο Οικονομίδης, η Εύα Σκότη, η Χριστίνα Σικάκη, η Χρύσα Τσένη, η Μαρία Ισαρίκα, η Γεωργία η Ριζογαλά, η Θοδόρα Γιαλαμίδου και είναι και η Μαρία Ιγκούτρα που κάνει την... Στην ουσία είναι αυτή που συνδέει όλα τα... Και τα τέσσερα, και τα τέσσερα μαζί και δίνει τις εξηγήσεις στο κοινό για το τι πρόκειται να δούμε. Γεια σας και από μένα. Ωραία. Εξαιρετική ιδέα του Χρήστου, πραγματικά. Μπήκαμε και οι τέσσερις σε μια πανέμορφη διαδικασία έτσι για να ολοκληρώσουμε τις τέσσερις μικρές performance για τα 40 χρόνια της πολιτιστικής. Τώρα το δικό μας, η δική μας ιστορία στηρίζεται, βασίζεται στο πίνακα του Ρενέ Μακρύ, στους εραστές, lovers, και είναι βασισμένη σε κείμενα του Φερνάντο Αραβάλ και του Ρόναλντ Κλένκ και αυτοσχεδιασμούς που προέκυψαν πάλι μέσα από τα ίδια τα παιδιά. Α, είναι συνδυασμένα δηλαδή. Είναι ναι, είναι συνδυασμένα. Ουσιαστικά και τα κείμενα και η επιλογή των κειμένων προέκυψαν και αυτές οι επιλογές μέσα από αυτούς τους σχεδιασμούς, οι οποίοι μπήκαν σε σειρά κατά τη διάρκεια των προβών. Δηλαδή δεν ήταν από την αρχή μια ξεκάθαρη ιδέα η οποία θα ενσαρκωνόταν στη σκηνή. Πολύ όμορφη διαδικασία, πολύ δημιουργική. Εμείς δείχνουμε τις... ουσιαστικά το θέμα μας είναι ο έρωτας και ο χρόνος. Και το ερώτημα, ο έρωτας διαρκεί στο χρόνο, κθήρεται με το χρόνο, υπάρχει απόλυτος έρωτας. Βλέπουμε δύο ζευγάρια και στην πορεία τους υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ τους, τέλος πάντων, με ένα ακόμα πρόσωπο. Την πορεία τους μέσα στη σχέση. Μέσα στη σχέση που ξεκίνησε από έρωτα και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Πού θα καταλήξει. Δεν καταλήγει. Αυτό. Πολύ ωραία διαδικασία, πολύ ωραία σκέψη, πολύ ωραία διαδικασία και ευχόμαστε να περάσετε καλά και εσείς που θα την παρακολουθήσετε. Είναι παιδιά από το τμήμα των ενηλίκων του Εργαστηρίου Επισκηνής.
Είναι η Βάσο Γεωργιάδου, Κώστης Αυγίτσης, η Γωγό Εφεκυρίδου, η Ζωή Σπυροπούλου, ο Νίκος Μαυρίδης και η Χριστιάνα Γκίνοβου. Μετά είμαστε εμείς. Είναι ένας πίνακας του Κρένφελτ. Είναι ένας Βέλγος, ο οποίος είναι άγνωστος είναι, γιατί είναι της ηλικίας μου και τώρα. Λέγεται Ambulance, ασθενοφόρο. Και το κείμενο μας βασίζεται στο έργο του Αρκά, όχι ακριβώς, έχουμε πάρει κάποια στοιχεία από εκεί. Εχθροί εξαίματος. Εχθροί εξαίματος, μάλιστα. Άκουσα και ένα ασθενοφόρο έτσι στις πρόβες, έτσι να... Ναι, το έχουμε και αυτό το στοιχείο. Προσπαθήσαμε να δέσουμε το πίνακα με το κείμενο. Έχω τη χαρά να συνεργαστώ και για ακόμα μια φορά με τον Άγγελο του Μαστραγγελή, τον Κεβόρ του Μελκιονιάν, τον Ηλία του Θεμελίδη για πρώτη φορά. Μακιγιάς κάνει η Ράνια Μπουφινά, τους ήχους μας τους έχεις κάνει εσύ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και είναι λίγο παροδία το δικό μας, μετά από τη Σμυρσίνη ερχόμαστε εμείς λίγο να... Έχει γέλιο. Να διάσουμε. Έχει γέλιο και αυτό. Εμείς έχουμε νομίζω το πιο δραματικό κομμάτι της παράστασης. Είναι ένας πίνακας του Εντουάρ Μανέ, ο οποίος αγαπούσε να ζωγραφίζει καθημερινές σκηνές, καθημερινούς ανθρώπους, έχει κάνει διάφορες γυναίκες σε μπαρ. Μια τέτοια γυναίκα παίρνουμε σε ένα πίνακα που είναι γνωστός σαν το Δαμάσκηνο ή Μπράντι Δαμάσκηνο. Είναι λοιπόν μια κυρία που κάθεται σε ένα μπαρ. Αυτό με ενέπνευσε να γράψω μια ιστορία για αυτή τη γυναίκα. Τι θα μπορούσε να κάνει εκεί μόνη της, γιατί είναι εκεί. Περιμένει κάποιον, δεν περιμένει κανέναν. Και έτσι εξελίσσεται η ιστορία. Με μια ανατροπή στο τέλος, που φυσικά δεν θα αποκαλύψουμε. Παίζουν η Χρυσούλα Κυρατζόγλου, η Αθανασία Ποπουζή, η Ιωάννα Ικάζη και ο Κώστας Μαυρίδης. Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώθηκε ότι από τις 9 έως τις 16 Μαρτίου διεξήχθη η Πολυεθνική Άσκηση Ναρκοπολέμου Αριάδνη 18. Σκοπός της άσκησης ήταν η ενίσχυση της επιχειρησιακής μαχητικής ικανότητας και ετοιμότητας όλων των συμμετοχόντων, καθώς και η προαγωγή του επίπεδου της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ τους στη σχεδίαση και διεξαγωγή επιχειρήσεων ναρκοπολέμου. Πρόκειται για άσκηση τύπου Invitex, η οποία διοργανώνεται από το πολεμικό ναυτικό σε ετήσια βάση, με τη συμμετοχή μονάδων και προσωπικού από κράτη που είναι μέλη του ΝΑΤΟ αλλά και από κράτη που δεν ανήκουν στη συμμαχία. Η μεγάλη ποικιλία πολυτυπία μονάδων και μέσων, όπως ναρκοθυρευτικά, ναρκαλιευτικά, μη επανδρομένα οχήματα και μονάδες εξουδετέρωσης υποβρυχίων μηχανισμών, παρήχαν πολλαπλές ευκαιρίες στους συμμετέχοντες να εξασκηθούν από ρεαλιστικές συνθήκες και σε περιβάλλον πολλαπλής απειλής, στην αντιμετώπιση ενός ευρέου φάσματος τύπου ναρκών, εφαρμόζοντας διάφορες τεχνικές και αντίμετρα ναρκοπολέμου.
ύπνος αποτελεί ζωτική ανάγκη και απαραίτητη προϋπόθεση για καλή υγεία και ευεξία. Όμως ένας στους τρεις ενηλίκους παραπονείται για κάποια διαταραχή του ύπνου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναγνωρίζοντας τις διαστάσεις του προβλήματος, όρισε την Τρίτη Παρασκευή του Μαρτίου ως Παγκόσμια ημέρα ύπνου. Στόχος της ημέρας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία του ύπνου για την υγεία μας και για τις συνέπειες της αϋπνίας. Ο ύπνος είναι απαραίτητος για τη ζωή του ανθρώπου, ακριβώς όπως το φαγητό, το νερό και η έλλειψή του ή η διαταραχή του προκαλούν πλήθος προβλημάτων. Παρότι ο ύπνος παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας, μόνο τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες τράβηξε την προσοχή της ιατρικής κοινότητας, κυρίως επειδή η ανάπτυξη της τεχνολογίας έκανε εφικτή τη διερεύνησή του. Ευτυχώς η τεχνολογία δεν προχώρησε τόσο ώστε να καταγράφει τα όνειρά μας, είναι όμως σε θέση να καταγράφει όλες τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού μας, όπως είναι η αναπνοή, η εγκεφαλική δραστηριότητα και η καρδιακή λειτουργία και να μετρά παραμέτρους όπως η αρτηριακή πίεση, ο σφυγμός, η οξυγόνωση, οι κινήσεις των ποδιών και των οφθαλμών, οι τύποι και οι τρόποι αναπνοής και πολλές άλλες διαταραχές του ύπνου. Ο ύπνος αποτελεί ζωτική ανάγκη και απαραίτητη προϋπόθεση για καλή υγεία και ευεξία, όμως ένας στους τρεις ανηλίκους παραπονείται για κάποια διαταραχή ύπνου. Στόχος της Παγκόσμιας ημέρας ύπνου είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία του ύπνου για την υγεία μας και τις συνέπειες της αϋπνίας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ένας καλός ύπνος λειτουργεί προστατευτικά για την ψυχική και σωματική μας υγεία, την ποιότητα ζωής αλλά και την ασφάλειά μας. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, ο ύπνος επηρεάζει θετικά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, αντιδρούμε, δουλεύουμε, μαθαίνουμε και κοινωνικοποιούμαστε. Για να μας δείξει πόσο σημαντικό ρόλο τελικά παίζει ο ύπνος στην υγεία μας, την ευεξία μας και την ψυχική μας ηρεμία, μία ημέρα με βαθύτερους συμβολισμούς, αφού ένας καλός ύπνος μπορεί όντως να αλλάξει τη ζωή και την καθημερινότητά μας. Το ύπνος είναι πολύ σημαντικός. Πρέπει όλοι να αναλογιστούμε πόσο καλό κάνει στην υγεία μας, την ψυχική ηρεμία μας, το σώμα μας. Με τον ύπνο αναπλάσσονται τα κύτταρά μας για την ομορφιά, για πολλές πτυχές της υγείας. Μια πρωτοποριακή αναμνηστική σειρά γραμματοσύμων με τίτλο «Επιστήμη και τέχνη μέσα από το μικροσκόπιο» εκδίδουν και κυκλοφορούν τα ελληνικά ταχυδρομεία την Δευτέρα 19 Μαρτίου. Για πρώτη φορά αποτυπώνονται σε γραμματόσημα κύτταρα που σχηματίζουν εικόνες και παραστάσεις αντίστοιχης ομορφιάς με αυτή που συναντάει κανείς σε πίνακες ζωγραφικής. 5 απεικονίσεις μέσα από το μικροσκόπιο της αναπληρώτριας καθηγήτριας της ιστοσελίδας εμβριολογίας στο τμήμα ιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης κυρίας Λαμπροπούλου Μαρίας προσαρμόζονται σε γραμματόσημα, μεταλλάσσοντας με αυτό τον τρόπο την ψυχρή ιατρική σε επιστήμη και τέχνη. Επιστήμη και τέχνη μέσα από το μικροσκόπιο είναι ο τίτλος της πρωτοποριακής αναμνηστικής σειράς γραμματοσύμων, τα οποία εκδίδουν και κυκλοφορούν τα ελληνικά ταχυδρομεία την Δευτέρα 19 Μαρτίου. Για πρώτη φορά αποτυπώνονται σε γραμματόσημα κύτταρα που σχηματίζουν εικόνες και παραστάσεις αντιστοίχης ομορφιάς με αυτή που συναντά κανείς σε πίνακες ζωγραφικής. Η επίσημη παρουσίαση της αναμνηστικής σειράς γραμματοσύμων θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη από την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, κυρία Σταυράκη Εφροσύνη, σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται από τα ΑΕΤΑ και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, καθώς και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία διανυκτερεύουν για σήμερα Σάββατο 17 του μηνός, αλλά και αύριο Κυριακή 18 Μαρτίου.
Πάμε να περάσουμε να δούμε σε τι θερμοκρασίες θα κυμανθεί ο καιρός αύριο Κυριακή 18 Μαρτίου στην πόλη της Κομωτινής αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια. Ο καιρός στην Κομωτινή. Για αύριο Κυριακή ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από το επίσημο site του καναλιού μας www.artchannel.gr καθώς και από το Facebook Art Channel Θράκης στη Δηροδόπη. Εσείς μείνετε κοντά μας γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πες τα Νίκο με τον Νίκο Πουρσίδη. Γεια σας.